Νίκο, καλησπέρα, καλή σεζόν. Ό,τι καλύτερο με υγεία εύχομαι. Είσαι από τους λίγους παίχτες που παρέμεινα στο ρόστερ και τη νέα σεζόν. Πες μας τις προσδοκίες και το τι θέλει ο coach από σένα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Καταρχήν, κάθε χρόνο ευχόμαστε να έχουμε υγεία, να τελειώσουμε με υγεία. Φέτος θα ευχηθούμε πρώτα να τελειώσουμε, μετά να τελειώσουμε με υγεία. Και τρίτον, να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Από μένα προσωπικά, πρέπει να ρωτήσετε τον coach τι περιμένει. Εγώ θα πω ότι φέτος η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει θα δώσουμε το 100% στις προπονήσεις, ώστε να δείξουμε ένα πρόσωπο από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος πολύ δυνατό. Και νομίζω όλες τις σκέψεις όλων μας είναι να τερματίσει η χρονιά όσο το δυνατόν ψηλότερα, με στόχο στο πίσω μέρος του μυαλού μας την άνοδο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας είναι ξεκάθαρος ο στόχος? Ξεκάθαρο δεν μπορεί να είναι τίποτα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολλές οι ομάδες, είναι πολύ καλές οι ομάδες. Δεν μπορεί να ξεκινάς από την αρχή σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα και να λες πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να βλέπεις κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Στόχος είναι να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στην αρχή, με σκοπό την άνοδο. Ωραία. Σαν δεύτερος αρχηγός, να το πούμε έτσι, έχετε πάρα πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Τι είναι αυτό που θα δώσει το κάτι παραπάνω και στο παρκέ, αλλά και έξω από το παρκέ, κυρίως για να στηρίξει και αυτά τα νέα παιδιά? Σίγουρα. Και εγώ και ο Άκης είμαστε μεγαλύτερη ηλικία, είμαστε πιο έμπειροι. Το καλό είναι ότι αυτά τα παιδιά όλα είναι ταλαντούχα, είναι αθλητικοί, έχουν διάθεση. Το μόνο που μπορούμε να τους δώσουμε είναι την εμπειρία μας, κάποιες συμβουλές και το πιο σημαντικό στις δύσκολες στιγμές να τους στηρίξουμε. Θες να μου κάνεις μια σύγκριση του περσινού ρόστερ με το φετινό ρόστερ? Βέβαια, το περσινό ρόστερ είχε ένα πολύ μικρό δείγμα, αλλά μπορείς να κάνεις μια σύγκριση του πέρσι με το φέτος? Καταρχήν, δεν το έχουμε δει φέτος σε πραγματικές συνθήκες το φετινό ρόστερ. Μόνο βάσει ονομάτων, βάσει ρόστερ, το μοναδικό που μπορώ να πω είναι ότι ίσως πέρσι ήταν λίγο πιο έμπειρο. Αυτό δεν πάει να πει ότι το φετινό ρόστερ, το λέω σαν αρνητικό, δεν πάει να πει ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Η μοναδική διαφορά είναι αυτή. Για μένα, τελευταία ερώτηση, έχεις δει κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρσι όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του οργανισμού της ΝΕΜ? Δεν νομίζω. Από πέρσι που ήρθα πρώτη φορά στην ομάδα, τα πάντα ήταν οργανωμένα σε πολύ επαγγελματικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, και μέχρι κάποιες ψιλοπινελιές στα αποδυτήριά μας, με κάποια πράγματα και τέτοια, όλα είναι εδώ πέρα πλήρως τακτοποιημένα. Βραμ, καλώς ήρθες, καλή σεζόν. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποδεχτείς την πρόταση της ΝΕΜ και να έρθεις στα Μέγαρα να παίξεις μπάσκετ? Πρώτα απ' όλα, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά που είστε εδώ πέρα σήμερα. Να βοηθήσετε κι εσείς την ομάδα να ακουστεί λίγο πιο έξω το τι πράγμα κάνουμε εδώ πέρα, πώς έχουμε ξεκινήσει και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν και πολύ δύσκολη η αποφασή μου, γιατί παρακολουθώ την ομάδα της τα τελευταία χρόνια και γνωρίζω, όπως και περισσότεροι, ότι δεν είναι τυχαία το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην διεθνή κατηγορία. Έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια κυρίως οργανωτικά και μετά αγωνιστικά. Και υπάρχει μια απολύτως ισορροπία σε αυτά τα δύο. Οπότε, μιλώντας με τον coach Μάνταλο και φέτος, γιατί και πέρυσι είχαμε μια επαφή, αλλά δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες, είπαμε ότι επιτέλους είναι η ευκαιρία να συνεργαστούμε. Τώρα που και εγώ βρίσκομαι στην αρχή της καριέρας μου, τα υπόλοιπα χρόνια, ας πούμε, να τα παίξω εδώ. Τέλεια. Τι είναι αυτό που θέλει ο coach Μάνταλος από σένα? Αυτό μου ζήτησε είναι να πω καμιά κουβέντα με τον Αγγελόπουλο στα αποδυτήρια, γιατί με τους πιτσιρικάδες εδώ πέρα δεν έχει σε ποιο να τα λέει. Να τον κρατάω σε μια ηρεμία. Και γενικά, επειδή η ομάδα μας είναι πολύ νεανική, θα έχουμε τρομερό ενθουσιασμό, αλλά αυτός ο τρομερός ενθουσιασμός πηγαίνει ταυτόχρονα και με υπερβολική απογοήτευση. Οπότε θα πρέπει εμείς με τον Νίκο και με κάποια άλλα πιο έμπειρα παιδιά να δώσουμε στα υπόλοιπα παιδιά να καταλάβουν πώς να διαχειρίζονται τον ενθουσιασμό τους, την απογοήτευσή τους, να δώσουμε την εμπειρία μας πράγματα σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά, ώστε η ομάδα να είναι όσο γίνεται πιο θωρακισμένη, είτε στις νίκες, είτε στις ήττες που μπορεί να έρθουν. Πρώτες εντυπώσεις από το ρόστερ? Είναι πάρα πολύ καλές, αν και είναι νωρίς ακόμα, γιατί τώρα γνωριζόμαστε με τα παιδιά. Είμαστε στην περίοδο προετοιμασίας, όλοι ξέρουν ότι αυτή την περίοδο ο καθένας προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Ειδικά από τη στιγμή που σχεδόν όλα τα παιδιά
προέρχονται από εποχή κοντά στα 2 χρόνια. Αν εξαιρέσουμε εμένα και το Βαγγέλη τον Μπέμπι, νομίζω που παίξαμε έστω και ένα κουτσουρωμένο πρωτάθλημα Α2 την περσινή χρονιά. Τα υπόλοιπα παιδιά έχουν να παίξουν από τον Νοέμβριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν αθλητή να βρίσκεται τόσο σημαντικό διάστημα εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε αυτή τη στιγμή γνωριζόμαστε. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλό υλικό, αλλά μένει να γίνουμε ομάδα και να παρουσιάσουμε αυτό που παρουσιάζουμε στις προπονήσεις στο γήπεδο όταν έρθει η ώρα. Κορονοϊός, κάποιες ατυχίες. Η ΝΕΜ το παλεύει τα τελευταία χρόνια να ανέβει κατηγορία, να παίξει στην Α2. Πιστεύεις ότι φέτος η ομάδα είναι κατάλληλα δομημένη και οργανωμένη έτσι ώστε να τα καταφέρει? Είναι κατάλληλα δομημένη, και δεν μας ευνοεί η κλήρωση, ο όμιλος, ας το πούμε έτσι. Νομίζω είμαστε στον πιο δύσκολο όμιλο της Β' Εθνικής που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ τουλάχιστον γι' αυτό ήρθα, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία έχουμε μιλήσει. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Όταν λέμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, σημαίνει ότι να φέρουμε επιτυχίες, να στοχεύσουμε στην άνοδο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά δεν πάβει να αναγνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους εδώ της ομάδας να πετύχουν τους στόχους τους. Τον κόσμο τον έχεις προλάβει, έχεις παίξει αντίπαλος της ΝΕΜ? Πρόλαβα, έπαιξα στο παλιό γήπεδο. Παίξαμε το Εγάλεο πριν 3 χρόνια στη Γάμα Εθνική. Έχω μια εμπειρία, ας πούμε, πρώτη. Νομίζω ότι είναι αρκετά θερμός υποστηρικτής της ομάδας και πιστεύω ότι και επειδή έχει καιρό να δει την ομάδα τώρα, ότι θα είναι ακόμα πιο κοντά. Και να αναμένουμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ώστε να τον έχουμε κοντά μας και να μας στηρίξει κι αυτός με τον τρόπο του. Μια προσωπική ερώτηση. Πόσο βενζίνη έχεις ακόμα στον ντεπόζιτο? Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζω και κοιτάζω και μάλλον βλέπω το λαμπάκι. Αλλά είναι σχετικό γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί το λαμπάκι να έχει για πολλά χιλιόμετρα ακόμα, μπορεί να βρίσκεται στο τελείωμά του. Αυτή τη στιγμή, πάντως, που μιλάμε, έχω τρομερό κινήτρο, τρομερή όρεξη. Γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ. Σίγουρα πως δεν θα είναι την τελευταία μου χρονιά αυτή. Τέλεια. Επέστρεψε μετά από μερικά χρόνια στην ΕΜ. Οι πρώτες εντυπώσεις από το σύλλογο? Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν σίγουρα πριν 2-3 χρόνια που ήμουν εγώ στην ομάδα. Η ομάδα δουλεύει σε επαγγελματικά επίπεδα πλέον, σε όλους τους τομείς, μέσα και έξω από το παρκέ. Και είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις? Την τελευταία χρονιά που πέρασα από εδώ πέρα ήταν ίσως η καλύτερη χρονιά που έχω βιώσει, τουλάχιστον εγώ όσο παίζω σε αυτές τις κατηγορίες. Η αγάπη των ανθρώπων της ομάδας ήταν δεδομένη από την αρχή και από μένα προς αυτούς και από αυτούς προς τα εμένα, οπότε ήταν ίσως η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψω πίσω. Με τον coach Μάνταλο θα ξανασυνεργαστείς. Τι είναι αυτό που θέλει από σένα? Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση το καλοκαίρι. Μου έθεσε ακριβώς το τι έχει στο μυαλό του και σαν προσωπικό από εμένα, τι ζητάει και από την ομάδα. Με βρήκε σύμφωνο σε όλα. Θέλει πολύ ενέργεια, θέλει πολύ δύναμη στο παιχνίδι, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό. Και θέλει αυτό που θέλω και εγώ, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που παίζουμε, να το κερδίζουμε. Στόχος της ομάδας? Αυτό που είπα πριν, να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι. Και αν δεν έρθει η νίκη, να πέσουμε μαχόμενοι αυτό. Στο τέλος της σεζόν, όταν θα κάνετε ταμείο? Μακάρι να μας βρει στην παραπάνω κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και άμα καταφέρουμε την άνοδο, καλώς να έρθει. Είσαι ένα πολύ έμπειρο παιδί, έχεις παίξει μεγάλες κατηγορίες. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε έτσι ώστε να αποδεχτείς την πρόταση της ΝΕΜ? Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Όπως είπατε, έχω παίξει και σε πιο υψηλές κατηγορίες. Μίλησα με τον coach, μίλησα με τη διοίκηση. Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Το ξέρουν όλοι άλλωστε αυτό. Ο coach μου είπε για τους στόχους της και ήμουν κι εγώ σύμφωνος με αυτά και αποφάσισα να έρθω στην ομάδα. Πήρες και τη σύμφωνη γνώμη του αδερφού σου? Εντάξει, τα συζητάμε γενικά, τα σχετικά. Μου έδωσε και αυτός τη γνώμη του και Οι πρώτες σου εικόνες από την ΝΕΜ και από την οργάνωση της ομάδας? Εντάξει, σας είπα, είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και έχει πολλούς ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και αυτό κάνει χαρούμενο τον κάθε παίχτη, πιστεύω. Εσύ τι είναι αυτό που θα δώσει στην ομάδα?
Εντάξει, εγώ θα μίλησα με τον coach από την αρχή, μου είπε τι θέλει από μένα. Εγώ θα δίνω το 100% μου τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες. Θεωρώ πως μπορώ να βοηθήσω στο πλάνο του coach που θέλει ενέργεια και από εκεί και πέρα μέσα στο γήπεδο. Το συμπέκτασε στο roster, πώς το βλέπεις τη φετινή σεζόν? Θεωρώ πως έχουμε ένα πολύ καλό roster. Υπάρχουν έμπειρα παιδιά, παιδιά που έχουν παίξει στην κατηγορία και παραπάνω κατηγορίες. Υπάρχουν και νέα παιδιά που μπορούν να δώσουν ενέργεια και με αυτόν τον συνδυασμό και με πολλή δουλειά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Βαγγέλη, από σπουδές στην Αμερική, στην Ευρώπη, πλέον στην NEM, όλο αυτό το ταξίδι πώς πήγε έτσι ώστε να καταλήξει τα Μέγαρα? Η κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω καλή χρονιά σε όλους με υγεία, να είναι όλοι υγιείς το βασικότερο. Μίλησα με τον coach. Είναι η ομάδα πολύ οργανωμένη. Κακά τα ψέματα, είναι πιο οργανωμένη και από πολλές ομάδες Α1 αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες μαζεμένοι. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Και ήθελα να είμαι και εγώ μέρος αυτής της προσπάθειας και πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα φέτος. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να. Εγώ το πιστεύω ξεκάθαρα. Ναι, δεν θα κρυφτώ. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανέβουμε. Από εκεί και πέρα η χρονιά είναι μεγάλη. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν πολλά που πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση. Δεν είναι μόνο τα λόγια. Από εκεί και πέρα πάμε για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να κερδίσουμε όσα πιο πολλά παιχνίδια μπορούμε. Αλλά ναι, ο στόχος είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όπως είπαν και τα παιδιά, η άνοδος. Ξεκάθαρα δηλαδή. Εσύ τι ρόλο θα έχεις στο ρόστερ? Ο coach είναι απαιτητικός και καλά κάνει. Μου είχε πει τι θέλει να κάνω. Θα κάνω ό,τι θέλει. Όλα τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει για να καταφέρει η ομάδα τους στόχους. Εδώ υπάρχει και ένα μπασκετικό σχολείο. Πώς το συγκρίνεις σε σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική? Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε μπασκετική κουλτούρα έχει τα δικά της, δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά το μπάσκετ είναι ένα, όλοι οι μπάσκετ παίζουν, οπότε προσαρμόζεσαι και ανταπεξέλθεις όπως μπορείς. Το Αϊώνα βρισκόταν στα μέρη μας το καλοκαίρι. Ναι, είχες την ευκαιρία να συναντήσεις με κάποιον? Ναι, βρέθηκα με κάποιους παλιούς φίλους και τα είπαμε. Έχεις ωραίες εμπειρίες από εκεί? Έχω και καλές και κακές, πολύ πιο ωραίες, οι πιο πολλές ωραίες δηλαδή, αλλά πάντα υπάρχουν καλές και κακές. Αλλά ήταν ωραίο στο σχολείο. Τάκη, καλώς ήρθες, καλή σεζόν. Πρώτη σου εντυπώσεις από την ομάδα? Είναι πολύ οργανωμένα, όλα είναι σε επαγγελματικό επίπεδο και είμαστε γενικά, έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις παίξει αρκετές φορές απέναντι στην ΕΜ. Έχουμε παίξει αρκετές φορές, ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έρθεις να υπογράψεις με την ομάδα του coach Μάνταλου? Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε αυτό που είπα και πριν, ότι είναι ένα σωματείο που είναι οργανωμένο σε επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γνωρίζαμε ότι και ο coach και όλοι είναι γύρω μας, είναι ένα πολύ οικογενειακό σωματείο και ξέρουμε τους στόχους, είναι υψηλοί. Μας ταιριάζει αυτό στους περισσότερους, οπότε ήταν εύκολη επιλογή. Τι είναι αυτό που θα δώσεις εσύ στην ομάδα? Αυτό νομίζω καλύτερα να ρωτήσει τον coach. Εγώ θα δώσω ό,τι μου ζητηθεί. Το 100% πάντα στις προπονήσεις, στα παιχνίδια, σε ό,τι μας ζητηθεί. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι του coach, ό,τι μας ζητήσει. Αν πάνε όλα καλά, η NBC Arena θα έχει αρκετό κόσμο, σύμφωνα με τα μέτρα. Έχεις παίξει αντίπαλο στην ΕΜ, νομίζω ναι. Με γεμάτο γήπεδο. Τι είναι αυτό που θυμάσαι, τι είναι αυτό που σου είχε μείνει στο μυαλό? Σίγουρα το να έχεις γεμάτο γήπεδο είναι τώρα για όλες ευλογία τους παίχτες. Κάτι σου δίνει μεγάλο μπουστάρισμα. Θέλεις να παίζεις σε τέτοια γήπεδα. Εντάξει, οι καταστάσεις είναι δύσκολες φέτος, ναι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε έτσι ωραίες στιγμές, να είμαστε όλοι μαζί και να πανηγυρίσουμε τις νίκες μαζί με τον κόσμο. Θα φτάσετε μέχρι το τέλος? Ναι. Μέχρι την Α2? Μακάρι, αυτός είναι ο στόχος που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Εντάξει, θα τα πάρουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, πάντα παίζουμε για την νίκη. Και μακάρι στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την Α2. Και πες μας την εικόνα που έχεις από το ρόστερ, από τα παιδιά και από τα νέα και από τα πιο έμπειρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη όρεξη και για προπόνηση και για δουλειά. Υπάρχει αυτοπεποίθηση. Σίγουρα έχουμε και έμπειρα παιδιά, έχουμε και νεότερα παιδιά. Αλλά όλοι έχουν το ίδιο πάθος και φαίνεται έχουμε όλη την ίδια θέληση για τον ίδιο στόχο. Λοιπόν, και για σένα η δεύτερη σεζόν στην ΕΜ. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πήρες τις ευκαιρίες σου, πήρες χρόνο συμμετοχής. Πήρα. Φέτος θα είσαι ακόμα καλύτερος από πέρσι? Έτσι πιστεύω. Εφόσον με πίστεψε ο coach και είδε κάποια πράγματα σε μένα,
Πώς βλέπεις την ομάδα, πώς βλέπεις τους συμπαίχτες σε σχέση με την περσίνη σεζόν? Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα. Μας προσφέρουν τα πάντα. Έχουμε δύο πολύ έμπειρους παίχτες που μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα από αυτούς. Τους σεβόμαστε και πορευόμαστε έτσι όπως είμαστε. Ο coach τι θέλει από σένα? Ο coach θέλει πάνω απ' όλα διάθεση, συγκέντρωση, αυτά που θέλει από έναν μικρό. Πόσο χρόνο είσαι? 21. Ένα μήνυμα για τους φίλους της ΝΕΜ? Ότι θα τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι δυνατότητες έχουμε, αυτό. Εσύ σε ποιο τομέα έγινες καλύτερος στη φετινή σεζόν? Στη φετινή σεζόν έγινα στο επιθετικό κομμάτι καλύτερος. Και στη συγκέντρωση κυρίως. Γιατί είχα κάποιες εμπειρίες πέρσι που μου έδωσε ο κόουτς να παίξω αυτά τα 5 μάτς και έγινα και καλύτερος μέσα στο καλοκαίρι. Ο ρόλος σου θα είναι αυξημένος στη φετινή σεζόν? Θα δούμε, θα δείξει. Ο κόουτς ξέρει. Λοιπόν, καλός πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Δεύτερη χρονιά στην ΝΕΜ, αν και δεν ολοκληρώθηκε η πρώτη. Είσαστε έτοιμοι να τελειώσετε τη δουλειά που ξεκινήσατε πέρσι? Ναι, νομίζω φέτος πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που δεν μας δόθηκε ευκαιρία για πέρυσι. Παίξαμε μόλις 4 αγωνιστικές, σταμάτησε το πρωτάθλημα, δεν συνεχίστηκε ποτέ. Ελπίζω φέτος να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να ολοκληρωθεί η χρονιά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Είσαι ένας πολύ σημαντικός παίχτης για το ρόστερ και για τον coach Μάνταλος, υπολογίζει πάρα πολύ. Πώς βλέπεις το υπόλοιπο ρόστερ, τα νέα παιδιά και τους πιο έμπειρους που ήρθαν φέτος στην ομάδα? Στην ουσία, φέτος είμαστε μια καινούργια ομάδα. Γιατί παρότι τα 4 παιδιά που μείναμε από την περσινή σεζόν δεν προλάβαμε ούτε να δέσουμε ούτε να παίξουμε παρέα. Οπότε είμαστε μια καινούργια ομάδα, 12 καινούργια άτομα. Χρειαζόμαστε χρόνο σίγουρα για να δέσουμε. Έχουμε τεράστια αποχή, 10 μήνες αποχή από τα γήπεδα είναι πάρα πολύ χρόνο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε λιγότερη εμπειρία φέτος, αλλά περισσότερο ενθουσιασμό, ταλέντο. Οπότε αν τα συνδυάσουμε αυτά, νομίζω θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μανώλη, καλώς ήρθες στην ΝΕΜ. Καλή σεζόν, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Η πρώτη σου εντυπώση από την ομάδα? Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι πολύ σοβαρή ομάδα και χαίρομαι που βρέθηκα να έχω μια ευκαιρία στην ΝΕΜ. Η ΝΕΜ αποτελείται από ένα μείγμα από έμπειρα παιδιά και από νεαρά παιδιά. Εσύ τι είναι αυτό που θα δώσεις στην προσπάθεια που κάνει η ΝΕΜ? Σίγουρα θα δώσω την ενέργειά μου, θα προσπαθήσω να βγάλω τον καλύτερο με αυτό ώστε να βγάλουμε τους στόχους που θέλουμε. Τι θέση παίζεις? Playmaker. Ποιο παίχτη θαυμάζεις? Από Ευρώπη ή από NBA? Από παντού. Από Ευρώπη θαύμαζα full το Διαμαντίδη. Και από NBA? Και από NBA το LeBron. Το LeBron. Μας τα χάλασε. Όχι Γιάννη. Εντάξει, τον ήξερα το Γιάννη. Προσωπικού? Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Τι είναι. Τύπος είναι? Ό,τι βλέπετε. Ήρεμος, δεν είναι ψωνάρα, ούτε τίποτα. Είναι ο αυτός του και δεν θα αλλάξει ποτέ. Τώρα που ήρθε, είχα την ευκαιρία να συναντηθείτε? Όχι, δυστυχώς όχι. Μήπως απαντάει στα μηνύματα στο Instagram? Σίγουρα. Του στέλνω και βιντεάκια memes έτσι για να γελάει και όλα που και που. Οπότε μια χαρά τα βρίσκουμε. Ανέβασε φωτογραφίες και με το δεύτερο παιδί του. Πώς σου φαίνεται, είναι και δικό σου όνειρο μήπως να κάνεις το βήμα κάποια στιγμή, αν μπορέσεις να δοκιμάσεις κάπου αλλού, είτε στην G League ή κάτι τέτοιο? Σίγουρα, όσο πιο ψηλά τόσο καλύτερα. Δεν έχω υψηλές προσδοκίες. Προσπαθώ να είμαι πάντα χαμηλών τόνων και να είμαι αυτός που πάντα να ξέρουν ότι δουλεύεις σκληρά. Θα του στείλεις ένα μήνυμα να σου βρει την επόμενη ομάδα σου? Θα του στείλω μήνυμα σίγουρα. Αναστασία, καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Πες μας δύο λόγια για το τι κάνεις στην ΕΜ. Τώρα ξεκινάω με τις Ακαδημίες των Κοριτσιών. Αυτό που θέλουμε, στόχος είναι πρώτον να έρχονται τα κορίτσια με χαρά και να παίζουν, να έρχονται επειδή το θέλουν, να ευχαριστούνται την προπόνηση και να μην έρχονται με κάποιο άγχος ότι πάμε απλά για να κάνουμε προπόνηση. Αυτός είναι ο αρχικός μας στόχος. Μετά, δεύτερος στόχος είναι να μάθουν τη βασική τεχνική του μπάσκετ, έτσι ώστε να έχουν μια καλή βάση για να εξελιχθούν στη συνέχεια. Πόσα κορίτσια έχει τώρα αυτή τη στιγμή η Ακαδημία? Αυτή τη στιγμή είναι δύο τμήματα. Ένα που είναι ηλικίες 2006 με 2008 και ένα άλλο τμήμα που είναι 2009 με 2013. Περίπου 10 άτομα, επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει, είναι και η πρώτη εβδομάδα,
στην πορεία θα αυξηθούν. Γιατί μια μαμά, ένας μπαμπάς να φέρει την κόρη του σε αυτή την περίπτωση στην ΕΜ και να είσαι η προπονήτριά τους? Στόχος μας είναι να προάγουμε τον αθλητισμό, γιατί εντάξει, είναι το παν. Δηλαδή, ο αθλητισμός μέσα από τον μπάσκετ τα γορίτσια δεν θα μάθουν μόνο το πώς είναι. Θα έρθουν και θα διασκεδάσουν και θα μάθουν, θα κοινωνικοποιηθούν, θα κάνουν νέες παρέες. Αυτό θα τους βοηθήσει όχι μόνο στον αθλητισμό και στη ζωή τους γενικά. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή η ΝΕΜ να αποκτήσει και γυναικείο τμήμα μπάσκετ? Θα ήταν πολύ καλός στόχος αυτός. Σίγουρα είναι επιθυμητό. Κάποια στιγμή. Παίρνεις γεύση και από ατμόσφαιρα αντρικού τμήματος και γενικά των υπόλοιπων ακαδημιών? Όχι. Αλλά βέβαια έχω παρακολουθήσει προπονήσεις του αντρικού, γιατί το χρειαζόμουν και για την ειδικότητα που τελείωσε, δηλαδή από ΤΕΦΑ. Αυτή τη στιγμή όμως όχι. Τι συμβουλεύει ο coach Μάνταλος? Αυτό που θέλει είναι να προάγουμε, δηλαδή αυτό που είπα και πριν, τα κορίτσια να έρχονται με χαρά και ενθουσιασμό στην προπόνηση. Αυτό είναι το βασικό. Και μετά τα υπόλοιπα. Πρόεδρε, καλή χρονιά. Με υγεία. Σε εσάς και τους παίχτες και το staff. Πες μας τις πρώτες εικόνες που έχεις από την ομάδα, από την καινούργια ομάδα της ΝΕΜ, εν ώψη της νέας σεζόν. Είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δύσκολη χρονιά, δύσκολος όμιλος. Από ό,τι έχουμε δει σε όλους τους αγώνες, φιλικούς και αυτά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και οι άλλες ομάδες είναι δυνατές. Τώρα, Coach, καλή απλά συνέχεια. Η ομάδα θα ανέβει φέτος? Ευελπιστούμε ότι θα ανέβει. Είναι πολύ δυνατός ο όμιλος εκεί που πάμε. Δεν έχουμε ξαναπαίξει τόσο δυνατό όμιλο, πιστεύω. Θα έχετε και τη βοήθεια των φιλάθλων σας φέτος? Όλοι οι φιλάθλοι θα είναι μαζί μας, πάντοτε είναι μαζί μας, ακολουθούν παντού και στα εκτός και στα εντός. Εκεί είναι η οικογένεια της ΝΕΜ, είναι μία δύναμη. Μιας που είπατε λέξη οικογένεια, όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, πόσο πολύ σας έχουν επηρεάσει? Είναι μία δύσκολη κατάσταση που εμείς δεν είμαστε σε εντάσεις, δεν θέλουμε εντάσεις και όλα αυτά που γίνονται, γιατί ακολουθώ τη ΝΕΜ 13-14 χρόνια, είμαι κάθε Κυριακή στο γήπεδο όπου να είναι και με στεναχωρεί σε όλο αυτό που βλέπω. Έχουμε τα παιδιά μας, είμαστε όλο το ΔΣ, όλες οι οικογένειες, είναι πολλά τα παιδάκια. Δεν θα αναφερθώ στα παιδιά μου, θα αναφερθώ σε ένα μαθητή στις ακαδημίες, το οποίο μου έρχεται κάθε απόγευμα στο χώρο εργασίας μου και Σάββατο πρωί. Και όσο βλέπω αυτό το χαμόγελο, αυτή την ψυχική ηρεμία, δεν θα διαπραγματευτώ από κανέναν να χαλάσουν όλο αυτό το όμορφο πράγμα που συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία κατάσταση που έχει φτιαχθεί. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση άμεσα? Ναι, θα βρεθεί 100%. 100%. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή? Πολύ αισιόδοξοι. Είναι όλοι μαζί μας και θα έρθουν όλοι μαζί μας. Νίκο, είσαι ένας από τους πιο ένθεσμους υποστηρικτές της ΝΕΜ. Για ποιο λόγο? Είχαμε σταματήσει, το είχαμε πληθυντικός μαζί με φίλους, παρέα, να παρακολουθούμε το μεγαρικό αθλητισμό και δει το μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια, ενώ ήμασταν από μικροί, γιατί είχε υποβαθμιστεί. Τα τελευταία 5 χρόνια, βλέποντας τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στην ΕΜ, μηχανικά ακολουθήσαμε. Στην αρχή πολύ χαλαρά, αλλά βλέποντας το κλίμα, την ατμόσφαιρα και τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, ακολουθήσαμε χωρίς κάποιος να μας πει. Είναι τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, αυτό που μας γεμίζει, που έγινε πόρωση για μας με την καλή έννοια και όχι με φανατισμό για αυτά, και ανελιπώς βρισκόμαστε εδώ. Όπως όλα τα μέγαρα, ο αθλητισμός είναι ο καθρέφτης κοινωνίας. Αυτό που γίνεται στα μέγαρα, στη ΝΕΜ, που είναι μια μικρή πόλη, ακούγεται παντού. Το βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα που πηγαίνουν, το πώς μας αντιμετωπίζουν. Βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο, με πάθος και καθόλου φανατισμό. Οι καλές ομάδες πάντα χειροκροτούνται, όλες οι ομάδες χειροκροτούνται. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ομάδα μας χωρίς να μειώσουμε κανέναν αντίπαλο.
αυτό είναι ότι πιο όμορφο, το όλη τη βδομάδα να περιμένουμε την Κυριακή που θα πάμε στο γήπεδο να δούμε την ομάδα μας. Εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί, όταν η ποδοσφαιρική ομάδα των μεγάλων, ο Βίζας, ήταν ακόμα Α' Εθνική, Β' Εθνική και αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που ζήσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, καταλάβαμε η στέρηση που είχαμε και δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο, καταλάβαμε ακόμα περισσότερο το πόσο δυνατό είναι αυτό, πόσο πολύ μας έλειπε. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα κυλήσει η χρονιά ομαλά, θα είμαστε πάντα δίπλα στην ομάδα, όπως μπορεί ο καθένας, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πόσα χρόνια παίρνεις διαρκείας? Από την πρώτη στιγμή που είδα τον πρώτο αγώνα στην ΝΕΜ της νέας εποχής. Με τράβηξε ένας φίλος με 1,000 ζόρια, εγώ είχα μείνει στην παλιά εποχή του αθλητισμού και λέω τι να δούμε, τι να κάνουμε. Από την πρώτη μέρα, τον πρώτο αγώνα που είδα, μόνο από κάποιες μικρές ασθένειες έχασα αγώνες, ή εντός ή εκτός. Τι είναι αυτό που σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, την εξέλιξη της ΝΕΜ? Ποτέ δεν πίστευα ότι σε μια μικρή πόλη μπορεί να λειτουργήσει τόσο επαγγελματικά και ανθρώπινα ένα σωματείο. Η εξέλιξη της ΝΕΜ, και όσοι την παρακολουθούν, ας πούμε, μίλησε και πιο πριν και ο coach και ο πρόεδρος, φαίνεται και από τις ακαδημίες της. Όταν πριν από κάποια χρόνια με μεγάλο ζόρι θα δημιουργούνταν 2-3 τμήματα 10-12 παιδιών και τώρα απαριθμεί 300 παιδιά και, καταλαβαίνεις ότι γίνεται κάτι, μια πολύ σοβαρή δουλειά. Πού είναι η θέση σου? Εκεί. Τέλεια. Το εισιτήριο της courtside δεν είναι ότι έχεις κάτι παραπάνω. Απλά το ότι είσαι ένα με το γήπεδο, ένα με τους παίχτες, σου δίνει μία αίσθηση ότι είσαι κομμάτι αυτού του οργανισμού. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Από ποιον παίχτη θα έπαιρνες αυτόγραφο τη φετινή σεζόν? Από όλους. Και εσείς με τα διαρκείας έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε και τα εκτός έδρας παιχνίδια μέσα από το site, το Web TV. Εμείς θα παρακολουθούμε διαζώσεις, αρκεί να επιτρέπεται. Και εκτός Αττικής. Και Κρήτη. Επειδή είναι και θέμα timing, και Κρήτη θα έλεγα, απλά μπορεί κάποιοι τη δεδομένη ημερομηνία να έχουν κάποιες άλλες δουλειές, μπορούν να τις ξεπεράσουν, άρα θα ακολουθήσουν από το site. Το highlight, καλύτερη σου στιγμή? Να πω δύο. Το πρώτο ήταν ο πρώτος αγώνας που παρακολούσα της νέας εποχής, ήταν η ΝΕ με τον Έσπερο στο παλιό μας γήπεδο, με ένα φανταστικό σόου Καραποστόλου Σωτήρη τότε. Αυτό που έζησα στο μικρό μας γήπεδο τότε, στη Φωλιά μας, επειδή πάω στα γήπεδα τα επαγγελματικά από μικρό παιδί, δεν το είχα ζήσει ούτε με ομάδες Α' Εθνικής, παρακολουθούσαμε εκτός πόλης και αυτά. Το δεύτερο είναι βέβαια η άνοδο και το κύπελο Εσκανά που είχαμε κατακτήσει. 1, 2, 3, μεγάλα!